μια επανάσταση. Μην νομίζετε ότι θα μείνει έτσι ατιμόρυτο αυτό. Αν προλάβουνε και έχουν ειδοποιήσει κάτω στην κυβέρνηση ότι έγινε αυτό το πράγμα, μην νομίζετε ότι θα σας σώσει ο Άρης Βελουχιώτης. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε εδώ σήμερα να με τιμήσετε, τους κρατικούς και δημοτικούς άρχοντες και βεβαίως όλους εσάς, ιδιαίτερως όλα τα παιδιά εδώ που έλαβαν μέρος σε αυτή την ωραία εκδήλωση. Η εκδήλωση που είδα είναι του Δήμου Λαμιαίων, του Μουσικού Σχολείου Λαμίας και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα. Τώρα, για να ακούγονται ύστερα από τόσα χρόνια αυτά τα τραγούδια, τα οποία έγραψα πριν από πάρα πολλά χρόνια, σημαίνει ότι έχει ακόμη τράτο η υπόθεση, ότι θα ακούγονται ακόμη περισσότερο. Ακούγονται βεβαίως για την έξοχη μουσική τους. Δεν είναι μόνο η στίχη καλή, είναι καλή, αλλά υπάρχει ωραία μουσική. Και μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα τραγούδια ευτύχησαν κάποτε σε πρώτες εκτελέσεις να ερμηνευτούν από πρώτης τάξεως τραγουδιστές, πρώτης γραμμής. Και βεβαίως, ακούγοντας ένα τέτοιο τραγούδι, έχουμε στα αυτιά μας την πρώτη εκτέλεση του σπουδαίου τραγουδιστή. Όπως το συζητούσαμε με τον κύριο Δήμαρχο προηγουμένως, σε ένα τραγούδι του Δήμου Μούτσι που τραγουδούσε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Σήμερα αυτά όλα είναι αδιανόητα για την ελληνική μουσική. Δυστυχώς η ελληνική δισκογραφία ναι μεν δεν πέθανε, αλλά ούτε ζει. Είναι σε καταστολή με τα σωληνάκια. Μακάρι να ξανάρθω γρήγορα εδώ, να είστε όλοι σας καλά. Και μέχρι στιγμής έχω ανακαλύψει ελάχιστα από την πόλη και ελάχιστος από τους ανθρώπους της. Ελπίζω να σας ανακαλύψω όλους και ολόκληρη την πόλη σας. Να είστε όλοι καλά. Πειθόμενη. Αυτό το είχα μάθει πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά ισχύει πάντοτε έτσι. Μέρους της σχολικής κοινότητας, του μουσικού σχολείου, των καθηγητών που είναι κάτω στο θέατρο, των συναδέλφων που είναι πίσω, των μαθητών, ένα συμβολικό δώρο και από το μουσικό σχολείο.